Εδώ το παιχνίδι είναι πιο ρευστό. Πια στο 75ο λεπτό ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Η ΑΕΛ είχε το Κάριο. Ο Παναθηναϊκός στην εθνική επίθεση με τον Λουτσιάνο. Έχει Τσάβες και Χατζηγιοβάνι. Πάσα βγαίνει ο Μπόντολης από την εστία του στο όριο της μεγάλης περιοχής και διώχνει την μπάλα με τα πόδια. Μεγάλη ευκαιρία, έχει τραυματιστεί ο Λουτσιάνο. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε έχουμε και εμείς την ευκαιρία να πούμε ότι ο Χίλιμαρκ όντω αντικαθέστηκε και τελικώς επενέβησαν έγκαιρα με την Κίτσα ΑΕΛ και έδιωξαν. Και η τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Ζάκ Ματάισεν έγινε στο και με Νασλίδη και με Περόνα, καθώς ο Νασλίδης αντικατέστησε τον Κρίσμαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νασλίδης τώρα παίζει λίγο πιο μπροστά από τον Περόνα. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις αλλαγές του και αυτός. Μπήκε ο Βιαφάνης, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Μπήκε και ο Χίλιαμαρκ τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Και ζητούν το φορείο, γιατί ο Λουτσιάνος στην κόντρα λίγο νωρίτερα έπεσε λίγο άσχημα πριν από την Δεν είχε κόντρα, παιδιά. Έπεσε μόνος του. Κάποιο τράβηγμα πρέπει να έχει ή να έχει πατήσει στραβά. Α, ναι, γιατί είδα και τον με πολύ ωραία φάλτσα έπεσε ο Μπόζοβιτς που είναι και ψηλός goalkeeper. Άπλωσε τα χέρια του και απομάκρυνε το κίνδυνο. Η μπάλα παραλίγο να στην ευκαιρία. Πάντως πονάει ο Λουτσιάνο. Δεν το βλέπω τον Ζουνίδη να έχει όλη την ομάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, οι αρχικού παίξαν να πάρουν μια ανάσα δροσιά. Γιατί παρότι Σεπτέμβρη οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα και βράδυ και όλα σε σχέση με την Κυριακή. Ναι. Να σκάψω να σε δω. Αποπνικτικός για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Το ζήσαμε αυτό 4 ώρα το μεσημέρι της Κυριακής στο παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Τώρα βλέπω τον Μολίνης να ετοιμάζεται να περάσει. Ναι, μάλλον τον Λουτσιάνο θα αλλάξει. Ναι, ο Λουτσιάνο βγαίνει χωλένοντας. Νομίζω ότι πατάει το αριστερό του πόδι λίγο περίεργα. Πηγαίνει και ο Τσάβες εκεί. Τελικά ο Λουτσιάνο δεν μπορεί να περπατήσει. Θα βγει με το αμαξάκι. Και ζητάει να σταματήσει το αμαξάκι να ανέβει πάνω για να κάνει αυτά τα 30-40 μέτρα μέχρι τον πάγκο του Παναθηναϊκού με την βοήθεια του μηχανοκίνητου φορείου. Ξαπλώνει κιόλας.